Μας αρέσει ο πίνακας. Ναι. Η Διευθύντρια του 8ου Δημοτικού Σχολείου στα Χανιά παραδίδει το μάθημα χρησιμοποιώντας το διαδραστικό πίνακα πολλαπλών λειτουργιών και οι μικροί μαθητές δείχνουν να είναι ενθουσιασμένοι. Ο διαδραστικός πίνακας δεν μοιάζει σε τίποτα με το μαύρο πίνακα του σχολείου και λειτουργεί ακόμα και με την αφή. Ο διαδραστικός πίνακας από μόνος του είναι ένας πίνακας είναι ακόμα και τους πιο τεχνοφοβικούς εκπαιδευτικούς να αναπτύξουν μια οικειότητα με το διαδραστικό πίνακα και με μεγαλύτερη ευκολία να τον χρησιμοποιούς. Ήδη έχουν τοποθετηθεί σε 43 σχολεία του Δήμου μας. Τι προσφέρει όμως αυτή η νέα τεχνολογία στον τρόπο παράδοσης, στη συμμετοχή στο μάθημα αλλά και στη λήψη των διδακτικών ενιών. Μας βοηθάει να έχουμε μια μάθηση πολύ αισθητηριακή γιατί χρησιμοποιείς πολύ μέσα ε, διαμορφωτική, γιατί δεν δίνεις έτοιμη την ύλη, το υλικό, δηλαδή ο δάσκαλος μπορεί να έχει ετοιμάσει κάποιο υλικό και να το προβάλλει στον πίνακα το διαδραστικό ή ακόμα και ένας μαθητής μας ή μια ομάδα μαθητών να ετοιμάσει, αλλά αυτό το υλικό... Ε, δεν είναι άρτιο, όπως βρίσκουμε άρτιο υλικό έτοιμο στο διαδίκτυο, ε, πάνω σε αυτό το υλικό οι μαθητές μπορούν να ε, ενεργήσουν. Οι μαθητές μπορούν να συμμετέχουν και να κάνουν ομαδικά ασκήσεις ή δικές τους εργασίες. Είναι μια δυνατότητα που δεν στη δίνει ένας απλός υπολογιστής, ε. όλοι συμμετέχουν, άρα... Ε, βελτιώνει και ε, καλλιεργεί την συνεργατικότητα, τη συμμετοχικότητα, ε, την αλληλεπίδραση. Το δεύτερο είναι ότι δίνει τη δυνατότητα σε ένα δάσκαλο να λειτουργήσει ως διαμεσολαβητής ανάμεσα στην ομάδα του και σε ένα πάρα πολύ πλούσιο ψηφιακό υλικό γιατί το το σύγχρονο ζητούμενο στην εκπαίδευση είναι να περάσουμε από την κοινωνία της πληροφορίας που είναι άπειρη, στην κοινωνία της γνώσης. Ακόμα περισσότερο εμφανή στην τάξη είναι η χρησιμότητά του καθώς λειτουργεί πολύ πιο πρακτικά για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Και μαθητές που έχουν αναπτυγμένη αυτό που λέμε οπτική ή ακουστική νοημοσύνη γιατί ξέρουμε τώρα πια ότι είναι πολλά τα είδη της νοημοσύνης έτσι, άρα βοηθάει πάρα πολύ αυτούς τους μαθητές να αντιληφθούν ε, με το δικό τους τρόπο τη γνώση. Η χρηματοδότηση ανέρχεται στο ύψος των 500.000 ευρώ τέλος της σχολικής χρονιά. Πρόνιας... Πέρσι τον Ιούνιο έγινε ε, η προμήθεια, το πρώτο πακέτο της προμήθειας που αφορούσε τους διαδραστικούς πίνακες. Η προμήθεια του εξοπλισμού αφορά στα τμήματα ειδικής αγωγής καθώς και στα τμήματα ένταξης δημοτικών και γυμνασίων του Δήμου Χανίων. Πρώτοι εκπαιδεύτηκαν οι ίδιοι οι δάσκαλοι στη χρήση του, ενώ το επόμενο διάστημα ο Δήμος θα παραλάβει περαιτέρω εξοπλισμό και μάλιστα ταχύτερα, και για τα υπόλοιπα σχολεία. Ιατρικός εξοπλισμός, εξοπλισμός για φυσικοθεραπεία, για παιδιά με προβλήματα όρασης, κίνησης και ε, ε, άλλο παιδαγωγικό υλικό.